Δεν έχουμε λοιπόν την ευκαιρία τακτικά να βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοια έργα και σε μια τέτοια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Είναι δικές σας δημιουργίες. Μιλήστε μας λίγο για το τι βλέπουμε εδώ. Ας ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Χαρκιολάκη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε έκθεση από τις δημιουργίες των μαθητών της Σχολής Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού, που εδρεύει εδώ στη Σιδεία, σε μια αίθουσα του Ναού Αγίου Γεωργίου. Εδώ είναι και η αίθουσα διδασκαλίας. Ξεκίνησε το Σάββατο που μας πέρασε τα εγγένεια και θα διαρκέσει μέχρι άλλη Παρασκευή, το απόγευμα στις 7 η ώρα. Λοιπόν, πόσο χρόνο σας πήρε για να μπορέσετε να δημιουργήσετε έργα και να τα εκθέσετε? Είναι αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται, γιατί πρέπει να ξεκινήσει κανείς αρχικά πρώτα με το σχέδιο, να εξοικειωθεί το χέρι πριν πιάσει το πινέλο για να μπορέσει να αγιογραφήσει. Τα στάδια της αγιογράφησης μαθαίνονται, γιατί μας τα διδάσκει ο κύριος Λαλεκάκης, που είναι και ο δάσκαλος μας εδώ στη σχολή. Και φυσικά είναι και πολύ χρονοβόρο, δηλαδή απαιτείται πολύς χρόνος για να τελειώσει και να ολοκληρωθεί μια εικόνα, όπως επίσης και αφού ολοκληρωθεί απαιτείται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να στεγνώσει και να βελτιωθεί, από 3 έως 6 μήνες. Δεν είναι μια εικόνα που θα μπορέσει κάποιος να πει σε 10-15 μέρες είναι έτοιμη. Φαντάζομαι χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα υλικά, δεν έχουν σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιούν σε άλλη ζωγραφική. Χρησιμοποιούμε σκόνες αγιογραφίας, διάφορα χρώματα. Κάνουμε μίξη για να πετύχουμε το χρώμα που θέλουμε. Τα ανακατεύουμε με αυγοτέμπερα, που τη φτιάχνουμε μόνοι μας, με κρόκο αυγού και ξύδι. Και δημιουργούμε πάρα πολλές αποχρώσεις ανάλογα με το τι θέλουμε να φτιάξουμε, είτε δέρμα, πρόσωπο, είτε ενδύματα. Ακόμη και το ξύλο που χρησιμοποιούμε, πρέπει να επεξεργαστεί συγκεκριμένη διαδικασία και επεξεργασία, την οποία κάνουμε πάλι εμείς. Ναι, για να μπορέσουμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή, μπορείτε να μου πείτε. Για πρώτα μια ζωντανή εικόνα από τα παλιά χρόνια. Τώρα, συνήθως, οι εικόνες στα τελευταία χρόνια κάποιοι χρησιμοποιούν ακριβικά, πράγμα που στον χρόνο οφείλεται εύκολα. Εμάς δουλεύουμε αυτές τις εικόνες αγιογραφίας, οι οποίες έχουν πολύ διάρκεια ζωής. Κολλάμε πανί πάνω στο ξύλο. Στη συνέχεια γίνονται πολλές στρώσεις με ακριβικό στόχο, 6 έως 7 στρώσεις. Ξύνουμε μετά όλη αυτή την επιφάνεια και πρέπει να γίνει τελείως λίγο το ξύλο σαν μάρμαρο και μετά θα ακολουθήσει χρήσωμα και το ζωγραφικό μέρος. Όλο αυτό από εσάς, έτσι. Φυσικά, άρα ναι. Μαθαίνετε όλη τη διαδικασία. Φυσικά, εδώ διδασκόμαστε καθαρά την κριτική σχολή αγιογραφίας, γιατί υπήρχαν οι σχολές η Μακεδονική, η Ρώσικη και η κριτική σχολή. Πόσα χρόνια εσείς είστε στη σχολή ή πόσο διαρκεί? Υπάρχει ένα χρονικό όριο? Μπορεί κάποιος να παρακολουθεί συνέχεια τα μαθήματα? Βασικά, εμείς ξεκινήσαμε πριν από 6 χρόνια. Ο πέμπτος χρόνος είναι το. Αλλά αν σκεφτείτε, είναι... Με στη διάρκεια του κορονοϊού είχαμε σταματήσει. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μαθήματα, γι' αυτό και δεν τελειώσαμε νωρίτερα. Ποτέ δεν σταματάς να μαθαίνεις. Συνεχώς κάτι μαθαίνεις. Συνεχώς. Οπότε... Άρα είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται συνέχεια, έτσι, Πάντα κάτι μαθαίνεις. Υπάρχουν υλικά που βγαίνουν και καινούργια υλικά πάντα που χρησιμοποιούμε και μπορούμε να τα μάθουμε εδώ που ερχόμαστε. Τα έργα σας αυτή τη στιγμή μπορούν να δοθούν σε κάποιες εκκλησίες? Έχουμε δώσει σε κάποιες εκκλησίες που έχουμε χαρίσει. Φυσικά μπορούν να... Είναι προς διάθεση, έτσι, φαντάζομαι. Έχουμε δώσει, έτσι, τελειώσει. Έχουμε χαρίσει, έχουμε δώσει εκκλησίες. Να δούμε λίγο και το κομμάτι του ψηφιδωτού, γιατί είδαμε κάποιες εικόνες που είναι με αυτή την τεχνοτροπία. Έχετε ασχοληθεί εσείς? Έχω ασχοληθεί ελάχιστα, αυτή την τελευταία χρονιά μόνο. Χρειάζεται να κόβεις το πλακάκι, να το κόβεις σωστά,
να το κολλάς με κόλλα πάνω σε ξύλο, σε ξύλινη επιφάνεια και πρέπει να έχεις και κάποιες γνώσεις για να ξέρεις να χωρίζεις τα χρώματα και να τα βάζεις όπως πρέπει να τα βάζεις, να κάνεις τις λεπτομέρειες με πολύ μικρά κομμένα πλακάκια, ψηφίδες, ναι, για να ξέρεις, για να φανεί και το πρόσωπο και όλες τις λεπτομέρειες, τα μάτια, η μύτη, όλα αυτά χρειάζονται πολύ λεπτή δουλειά. Άρα δεν υπάρχουν ψηφίδες έτοιμες, εσείς πάλι κόβετε. Υπάρχουν ψηφίδες που είναι 2x2. Mm-hmm. Αυτές εμείς μπορούμε να τις κάνουμε 4, 6 κομμάτια, 8 κομμάτια, ανάλογα τι θέλουμε να δουλέψουμε. Mm-hmm. Ποια τεχνοτροπία είναι πιο δύσκολη, ή το ψηφιδωτό ή η ζωγραφική? Δύσκολα είναι και τα δύο. Για να κάνεις μια σωστή δουλειά είναι δύσκολα και τα δύο. Mm-hmm. Πρέπει να ασχοληθείς αρκετές ώρες, χωρίς να μετράς τις ώρες. Προσπαθείς να βγάλεις ένα καλό αποτέλεσμα. Εννοείται ατέλειωτες ώρες. Ατέλειωτες. Ατέλειωτες, ναι. Μου έχει τύχει να κάτσω και 8 ώρες συνεχόμενες. Βέβαια, στο τέλος δεν φτιάχνεις καλά. Αλλά εντάξει. Φαντάζομαι θα πρέπει να αγαπάει κανείς αυτό, ναι, για να ασχοληθεί έτσι. Αν δεν το αγαπάς, δεν μπορείς να καθίσεις τόσες ώρες. Και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αν είναι και κάποιος κοντά στην εκκλησία για να ασχοληθεί με την αγιογραφία ή δεν είναι και απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Είναι τέχνη. Mm-hmm. Είναι τέχνη. Είναι μία μορφή τέχνης. Και αν το αγαπάς... Εν τω μεταξύ σου δίνει ηρεμία. Ναι. Για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι ήρεμος. Και σου δίνει ηρεμία, γανίνη, κάνεις την προσευχή σου για να αρχίσεις και στη συνέχεια, ενδιάμεσα, αν ζωριστούμε πάλι θα κάνεις την προσευχή σου, θα παρακαλέσεις το συγκεκριμένο Άγιο να σε βοηθήσει να προχωρήσεις. Είναι και άλλες φορές που δεν μπορείς να προχωρήσεις και το αφήνεις μέχρι να σου έρθει η όρεξη. Αλλιώς το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε, λοιπόν. Ζητάτε τη βοήθεια του Αγίου. Ναι. Να μου πείτε, ηλικιακά στη σχολή υπάρχουν και πιο μικρότεροι και νεότεροι άνθρωποι και μεγαλύτεροι? Όλες οι ηλικίες. Ναι, ναι, όλες. Όπως και φαντάζομαι και άντρες και γυναίκες, έτσι δεν είναι? Ναι. Καλά, περισσότερο γυναίκες θα λέγαμε. Είχαμε τον μικρότερο μαθητή 9 ετών. Ήταν πολύ καλός, αλλά ήταν και πολύ λίγο, δυστυχώς. Και ένα κορίτσι ήταν μικρό, που ήταν πολύ καλό. Τα πρώτα χρόνια. Ναι. Ξεκινάνε και μετά στο διάστημα. Μέχρι 70 λεπτά. Μπορεί να σταματήσουν οι κιόλας, να έχουν άλλες υποχρεώσεις και να μην το συνεχίσουν. Στην πορεία έχουν διαβάσματα, έχουν άλλο. Ίσως αφού βάλανε βάσεις, ίσως κάποια στιγμή. Ναι, να το ξαναξεκινήσουν. Πάντως έμαθα πως κάποιοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα να φτάσετε πολύ ψηλά, άκουσα πριν από λίγο. Υπάρχουν δηλαδή ικανότητες, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερη ικανότητα σε αυτό. Τι σας λέει ο δάσκαλος, τι λέει ο δάσκαλος? Με τη βοήθεια του Θεού, εντάξει, μπορούμε να φτάσουμε. Άλλωστε και γι' αυτό φέτος είναι χρονιά πτυχίου, πτυχίου, ναι. Δάσκαλος, οπότε θα δοθούν και πτυχία επίσημα. Α, πολύ ωραία. Πότε προσδιορίζεται αυτό? Μέσα στο καλοκαίρι, θα έλεγα. Πολύ ωραία. Θα ήταν πολύ ωραίο, νομίζω, και μέσα στο καλοκαίρι, στις διάφορες εκδηλώσεις, να δούμε πάλι την έκθεσή σας. Θα δούμε, δεν ξέρω. Αν είναι εφικτό. Είναι θέμα της Μητρόπολης. Ευχαριστούμε και πολύ που έχει κρίσει στη σχολή. Το Σεβασμιότατο. Ναι, το μεγάλο ευχαριστώ. Φυσικά το οφείλουμε στο Σεβασμιότατο. Και στο Βάσκα, δωρεάν στο σχολείο. Τα μαθήματά μας. Βεβαίως, αυτό να το σημειώσουμε. Είναι δωρεάν τα μαθήματα. Είναι ένα λεκάκι, ο οποίος έρχεται από την Ιερά Πέτρα κάθε εβδομάδα για τα μαθήματά μας. Και διαθέτει και πολλές ώρες εδώ. Στο ναό εδώ. Φυσικά, που μας προξενεί και τη σχολή. Βέβαια, όλη η αίθουσα είναι μόνο για τη σχολή. Πολύ ωραία. Εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε. Να σας ευχαριστήσω και την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Βεβαίως. Να φιλοδεχνήσει όλοι. Ναι, βέβαια. Για να μην χωρίσουμε, δεν έχει τελειώσει αυτό. Δεν έχει τελειώσει. Είναι ο Άγιος Γεωργίος που θα δοθεί εδώ στο ναό. Είναι η μητελής της σχολής. Είναι η μητελής ακόμη. Όλοι μαζί λοιπόν την έχετε φτιάξει. Λίγο πολύ ο καθένας. Και όλοι αγοράσαμε και τα υλικά φυσικά, γιατί
Έχει αληθινό χρυσό, είναι